Τη στιγμή που ο δημοσιογράφος είναι σε ζωντανή σύνδεση, αρχίζει να τον περιεργάζεται. Αυτή είναι η στιγμή που δεν μπορεί άλλο να προσποιείται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Έκανε φιλότιμες προσπάθειες να συγκρατηθεί ο ρεπόρτερ, αλλά στο τέλος οι περιπτύξεις της προβοσκίδας του ελέφαντα δεν τον άφησαν να συγκρατηθεί και ξέσπασε σε γέλια. Απολύτως λογικό. Μπορεί οι κούρσες ταχύτητας του υποδρόμου να μας μαγεύουν, ωστόσο υπάρχουν κι άλλα είδη αγώνων με πρωταγωνιστές στα άλογα. Να, έτσι. Λοιπόν, μπορεί οι κούρσες ταχύτητας του υποδρόμου να μας μαγεύουν, ωστόσο υπάρχουν κι άλλα είδη αγώνων. Ματέα όμως. Μπορεί οι κούρσες ταχύτητας του υποδρόμου να μας μαγεύουν, ωστόσο υπάρχουν κι άλλα είδη αγώνων. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον τρεσάζ, δηλαδή την υπική δεξιοτεχνία. Το μ***α, αυτή που θα βάλει. Είναι από αυτά που δεν βλέπουμε. Άλογο να πατάει αυτοκίνητο. Ουσιαστικά το πήδηξε το άλογο, ακριβώς πέρασε πάνω από το αυτοκίνητο, πήδηξε το αυτοκίνητο το άλογο, αλλά το παρπρίζ έσπασε. Ευτυχώς ούτε το άλογο ούτε ο οδηγός τραυματίστηκαν σοβαρά. Ελαφρές έτσι αμοιχές. Πίστευτη εικόνα από αυτά που δεν βλέπεις συχνά. Στα πλάνα, ο οποίος με σκέρτσο και καμάρι κάνει την είσοδό του πάνω στην σκηνή με χορευτικά βήματα. Σε αυτό το σημείο εδώ τώρα τα πόδια του θα μπερδευτούν και τον βλέπετε να πέφτει από ύψος 3 μέτρων μπροστά στους έκπληκτους θεατές που βρισκόταν εκεί. Δείτε τον ακριβώς με πόσο σκέρτσο και νάζι προσπαθεί να κάνει την είσοδό του. Είναι λίγα δευτερόλεπτα, μόλις έχει ξεκινήσει το πρώτο τραγούδι. Δεν πρόλαβε βέβαια να ξεκινήσει να πει καν τα λόγια. Η αντρική Άντζελα. Ζει μετά από αυτό. Ή τέλος πάντων ήταν εφιά του. Να σας πω ότι είχε ένα σπάσιμο στο χέρι. Πάλι καλά που δεν είχε ένα σπάσιμο. Βασιλεύτηκε σε νοσοκομείο. Βέβαια ναι. Αυτό που δέχτηκε ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν στην εικόνα. Δεν είναι τόσο εικόνα που βλέπω. Παιδιά, έχω ξεκαταλάβει. Δεν είναι τόσο χορευτικό αφού δεν έχει ισορροπία, αγάπη μου. Δεν είναι και σε φόρμα δηλαδή όταν το βλέπετε. Είναι φυσικά αυτό. Είδατε, δεν είναι μόνο η ίδια στο Δημήτρη που την κράζησανε όλοι. Είναι και στο εξωτερικό. Ο Κουρίς λέει δεν είναι και ο Ρίκι Μάρτιν. Τι το θέλει τόσο χώρο ο Ντρόλης να παιδί. Ο ιατητής Μπερτ Λόους μπαίνει ανάμεσα στους δύο άντρες για να τους χωρίσει. Προτού όμως προλάβει να το κάνει, ο Καρντένας τον ρίχνει κάτω. Ο κουβανός ετοιμαζόταν να μου δώσει ένα αριστερό κροσέ, το οποίο τελικά βρήκε το διαιτητή. Όσο και αν μοιάζει απίθανο, ο 62χρονος διαιτητής έχει μόνο ένα μικρό χάρσιμο στη μύτη. Παραπατώντας και αδυνατώντας πάλι να βρει τον αντίπαλό του, ο Καρντένας δίνει μια γροθιά στο δεύτερο διαιτητή. Ευτυχώς ο διαιτητής είναι εντάξει και συνεχίζει τον αγώνα. Ο Will DeWitt ρίχνει νοκάο τον Καρντένα στο δεύτερο γύρο. Και έτσι η ταλαιπωρία του κουβανού φτάνει στο τέλος της.
σκηνές που θα παρακολουθήσετε είναι πραγματικά απίστευτες. Όλα έγιναν σε μια πολυσύχναστη παραλία στις Μπαχάμες, όταν μια νεαρή κοπέλα ετοιμαζόταν να χαρεί τη θάλασσα και το παιχνίδι με το jet ski. Τότε και τελώς ξαφνικά, ένα άλλο ακυβέρνητο jet ski πέρασε πάνω από το δικό της. Η κοπέλα πρόλαβε και απομακρύνθηκε από το μηχανοκίνητο όχημα την τελευταία στιγμή. Δύο άλλοι λουόμενοι την γλίτωσαν φτηνά. Ο νεαρός, αρκετά ψύχρεμος, έσπευσε να δει τη σύντροφό του που είχε πέσει με δύναμη στην άμμο, η οποία υπέστη ισχυρό σοκ, χωρίς όμως να τραυματιστεί. Από θαύμα σώθηκε ο Γκρέγκ Γκρίμπλ, ο πιλότος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Νέα Ζηλανδία. Τις απίστευτες εικόνες κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες. Because it happened so quick, it was like a dream, really. You know, it was just like bang, and the next thing I had a couple of guys undoing my belt. Στον τόπο του ατυχήματος, ο Γκρέγκ κοιτάζει τα συντρίμια του ελικοπτέρου. Δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη. Όλα έγιναν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. I don't know whether that was my head that actually hit that or whether it was the seat. Η ζώνη έσωσε τη ζωή του. Όταν βγήκε, είχε μόνο λίγους μόλοπες και γρατζουνιές. I must have just slid around inside it. It's thrown me out, dragged me back in, and then the whole lot's gone over backwards. Η σύγκρουση προκλήθηκε την ώρα που το ελικόπτερο προσπαθούσε να τοποθετήσει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Όκλαντ. Ήταν σε ύψος 8 μέτρων όταν οι έλικες μπλέχτηκαν σε καλώδια και ο Γκρέγκ έχασε τον έλεγχο. Το ελικόπτερο κόπηκε στα δύο και κανείς από τους αυτόπτες μάρτυρες δεν πίστευε ότι ο πιλότος θα έβγαινε ζωντανός. Ξαφνικά ένας άνδρας από το πλήθος τρέχει να βοηθήσει το Σίμψον. Αψηφώντας τον κίνδυνο, σπέβδουν να βοηθήσουν και άλλοι θεατές. Οι θαραλέοι εθελοντές απομακρύνουν από το επικίνδυνο σημείο το τραυματισμένο 19. Είναι αδύνατο κάποιος να επιβιώσει από μια τέτοια αεροπορική καταστροφή. Για προσγείωση το αεροπλάνο έκανε βουτιά στα καταγάλανα νερά της Καραϊβικής. Μετά από δευτερόλεπτα αγωνίας, η έκρηξη που φοβόταν ο τουρίστας ερασιτέχνης κάμεραμαν δεν έγινε. Το ένα και μοναδικό πυροσβεστικό όχημα που διαθέτει το αεροδρόμιο του Σεμπάρτ έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον πιλότο και τους τρεις επιβάτες του Πάιπερ που βγήκαν από το αεροπλάνο σόοι και αυλαβείς.